Μα θα μπορούσες και νωρίτερα να ζήσεις με τη μουσική, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω λίγο και την αγωνία και το φόβο και τα σταθερά χρήματα που μπορεί να έχει μια δουλειά. Παιδιά, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο, ας πούμε. Εντάξει. Ήθελα να προστατεύομαι πλέον. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που είπαμε τώρα, Κατσιμίχας, Σαββόπουλος, πολλά ονόματα Πορτοκάλογλου, Κυκερία, ο Ανδρέας, η Σοφία, βρίσκεστε. Με τον Πορτοκάλογλου είμαστε φίλοι, ναι. Ας πούμε, κάνουμε παρέα. Με το Φάμελο επίσης. Καλά τώρα με τα παιδιά που παίζω, ας πούμε, εννοείται. Τι σας συνδέει? Με το Χάρη και τον Πάνο χαθήκαμε. Νομίζω και οι ίδιοι χαθήκανε. Μεταξύ τους λες. Όχι, ενώ και οι ίδιοι αποτραβηχτήκανε. Πού ήσασταν αδέρφια? Αδέρφια. Πώς τελειώνουν τις σχέσεις? Τι πιστεύεις? Ίσως είναι, ξέρεις κάτι. Όχι, είναι φάσεις που περνάει κανείς. Ίσως επειδή περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια μαζί, μετά έπρεπε να είμαστε μακριά. Ναι. Ξέρω εγώ. Αλλά αγαπιόμαστε. Εγώ τους αγαπάω πάντα. Οι έρωτές σου πάντα γίνονταν τραγούδια? Όχι. Είπαμε, όχι, δεν βγάλαμε από τη φανή. Βγάλαμε από τη φανή. Ένα... Έλα τώρα, τι. Γιατί δεν γίνονταν? Όχι. Δεν σε ενέπνεαν όλοι. Κοκκίνησες λίγο, ή μου φάνηκε. Κοντράπηκα. Ναι, αλλά είναι από τη ζωή βγαλμένα τα τραγούδια σου. Κοίταξε. Είναι πολύ μυστήριο πράγμα, αρέσει, το πώς θα σου καθίσει ένα τραγούδι. Πώς. Δηλαδή, αν πονέσεις πολύ, μπορεί να μην μπορείς να γράψεις τραγούδι. Ναι. Έτσι. Αν είσαι χλιαρός, επίσης δεν μπορεί να μην σου προκύψει. Δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Πώς είναι προκύπτει παράξενο, αυτό το επειδή πράγμα. Επειδή εσύ τραγουδοποιεί, αυτά μόνοι σου γράφει. Δεν είναι δηλαδή παραγγελία ότι ναι. Κοίτα τώρα. Πώς ναι, εμάς μας μένει. Έλα να σου γράψω ένα τραγούδι. Αυτός κάπως. Θέλω να πω, είμαστε σε μια απόρριψη. Έλα να σου γράψω ένα τραγούδι. Όχι, ναι, εντάξει. Πώς είναι όταν είσαι τραγουδοποιός και το τραγουδάς και εσύ το τραγούδι που δικό σου είναι ο στίχος, δικιά σου η έμπνευση, όλο αυτό είναι όλο. Βγαίνεις έξω εκτεθειμένος στο 100%. Δεν κρύβεσαι από το στίχο τα λουνού. Όχι, παιδί μου. Είναι όλο εσύ. Πώς είναι αυτό? Όταν πετυχαίνει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και όταν βλέπεις να το τραγουδάνε και να το ξανατραγουδάνε και να το ζητάνε μέσα στα χρόνια, λες... Δεν χρειάζεται να λες την οικία, το έχω ψηγεί κάτι. Εδώ είμαστε. Εσύ το ξέρεις. Μια ιστορία. Εσύ τι σημαίνει και αυτό. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Μετά χάνεις την αίσθηση που είχες μόνο στην αρχή. Δηλαδή τώρα, εγώ αν θα τραγουδήσω ένα τραγούδι, ας πούμε, από αυτά, δεν θα κάτσω να το τραγουδήσω μόνος μου. Ναι. Θα πρέπει κάποιος να μου δώσει το ερέθισμα. Αν δω ότι αρέσει σε κάποιον, θα του το πω.